Πάντως ο κύριος Μπακογιάννης, ναι, ο δήμαρχος Αθηναίων, βγαίνει και λέει ότι όντως δεν είχαμε υποδομές. Δεν είχε η Αθήνα υποδομές για να καταφέρει να αντιμετωπίσει τα κρύα φαινόμενα. Έτσι, αλλά και έδωσε μάλιστα και ένα τηλέφωνο το οποίο φυσικά δεν είχε. Να τον ακούσουμε τον κύριο Μπακογιάννη, παρακαλώ, να τον ακούσουμε. Πρώτο, βέβαια. Είναι ότι όπως αντιλαμβάνεστε η Αθήνα, η πόλη των Αθηνών, δεν έχει τις υποδομές να αντιμετωπίσει τέτοια ακραία φαινόμενα και είναι και κατανοητό, διότι αυτά συμβαίνουν κάθε 10, κάθε 12 χρόνια. Εμείς λοιπόν τι κάναμε, επειδή το είδαμε να έρχεται, ζητήσαμε βοήθεια, ήρθανε μηχανήματα από την Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και από το Δήμο Λαμιαίων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινούνται 37 μηχανήματα μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Έχουμε και ειδικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, τα οποία ρίχνουν αλάτι όπου χρειαστεί. Η πόλη είναι απολύτως λειτουργική, είναι απολύτως ασφαλής. Έχουμε κάποια ζητήματα ακόμα σε κάποια σημεία πιο ψηλά, για παράδειγμα στο Πολύγωνο ή στην Άνω Κυψέλη ή σε κάποια πολύ μικρά στενάκια, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους. Όλος ο μηχανισμός του Δήμου Αθηναίων, όλοι οι άνθρωποι του Δήμου Αθηναίων είναι στους δρόμους. Εγώ θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα μας τα στελέχη, τα οποία πραγματικά έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Οι εργαζόμενοι πάλι την πληρώσανε. Οι εργαζόμενοι στους δήμους, οι εργαζόμενοι που τους βάλανε. Κάποιοι επειδή ήταν ανεύθυνοι, τους έβαλαν, ορμήξτε τώρα, βγείτε έξω και να καλύψετε τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει. Και δεν αναφέρομαι στον κύριο Μπακογιάννη. Αναφέρομαι στο κομμάτι της ΔΔΕ και στο κομμάτι ότι αυτή τη στιγμή, ξαναλέμε, υπάρχουν άνθρωποι που για τρίτη συνεχόμενη μέρα δεν έχουν ρεύμα. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα δεν έχουν ρεύμα, αν και το νερό ενημερώνουμε έχει αποκατασταθεί στις περισσότερες περιοχές. Αλλά... Και αυτό με ρεύμα λειτουργεί και αυτό, Φίλιππε, δυστυχώς. Έχει βάλει, λέει, η ΔΑΠ τις δικές της ηλεκτρογεννήτριες. Πάντως, να πούμε κιόλας, οι πολιτικοί που μένουν στις συγκεκριμένες περιοχές, μας ρώτα για ένας ηλιθετής, είναι χωρίς ρεύμα. Περισσότεροι, να σας πω, οι περισσότεροι έχουν και ρεύμα. Έχουν τις γεννήτριες. Υπήρχε πολιτικός που έκανε μπάνιο στη φερμενόμενη πισίνα του. Την ώρα που άλλοι δεν είχαν φως, δεν είχαν να σκεπαστούν, δεν είχαν κρυώνα, δεν είχαν πουδιάσει, υπήρχε πολιτικός που έκανε το μπανάκι του στη θερμενόμενη πισίνα. Για ποιο λόγο, γιατί είχε τη γεννήτρια και σκασίλα του μεγάλη. Υπάρχει άλλη πληροφορία και θα πρέπει να ελεγχθεί αν επιχειρηματίας πολύ μεγάλος χρησιμοποίησε όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας γιατί ήταν εγκλωβισμένο στο σπίτι του. Πρέπει να ελεγχθεί. Είναι ψέματα ή αλήθεια. Είναι fake news ή είναι αληθινό. Ότι επιχειρηματίας πολύ γνωστός, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο σπίτι του στα βόρεια προάστια, χρησιμοποίησε όχημα της πυροσβεστικής για να τον μεταφέρουν στον έξω κόσμο. Καταλαβαίνετε, κύριε Τζίφα. Ναι, υπάρχει αυτή η πληροφορία. Μπορεί να είναι και fake news. Να δώσουν μία απάντηση. Και περιμένω να ακούσω απάντηση από την πυροσβεστική. Και περιμένω να ακούσω απάντηση όχι από τον εκπρόσωπο τύπου που βρίζει τα θεία. Ναι, θα τα ακούσουμε μετά. Δεν θέλω να ακούσω απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου που βγήκε και βρίζει τα θεία στο δελτίο ειδήσεων στο Σταρ. Έβριζε το Θεό. Επειδή νόμιζε ότι έπεσε η κάμερά του και δεν είχε ήχο. Και δεν είχε ήχο, ναι. Και άνοιξε το στόμα του. Στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Θα τα πούμε σε λίγο. Αυτά ή τα λέμε ή δεν τα λέμε, φίλοι. Σε λίγο εδώ όλα στη φορά. Και καλούμε και τον Πρωθυπουργό να παρέμει σε λίγο. Θα τα δείτε.